Την παρουσίαση και του δεύτερου τμήματος της μελέτης του νέου δρόμου Ζακύνθου Βολιμών που χαράσει η περιφέρεια ζήτησε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο η μειοψηφία. Ωστόσο, φαίνεται ότι το σώμα μετά και από τα 5 παρών της πλειοψηφίας παραμένει στην προηγούμενη απόφασή του για να προχωρήσει το έργο έστω και τμηματικά και εν συνεχεία να διεκδικηθούν και οι χρηματοδοτήσεις του. Ο δρόμος αυτός είναι έργο περιφερειακός και τη ζητούσα της περιφέρειας να επισπεύσει τις διαδικασίες και να μας κοινοποιήσει, να μας αποστείλει και την μελέτη πραγματικών επιπτώσεων για το δεύτερο τμήμα του έργου που είναι από τα πυγαδάκια ή αγιστές κατάλληλοι μέχρι τις μολύες. Από τα πυγαδάκια μέχρι τις μολύες. Επομένως μιλάμε για ένα δρόμο από υδραγωγείο Μπόχαλη μέχρι Μολύμες για το οποίο έργο η μελέτη περιοριστικών επιπτώσεων έχει αναφερθεί από την περιφέρεια σε δύο διαφορετικά μετρικά γραφεία και σήμερα συζητάμε για το πρώτο τμήμα του έργου από υδραγωγείο Μπόχαλη μέχρι την Καλάχια. Εισηγηθήκαμε στο συμβούλιο σας με βάση και με βάση την εισήγηση αυτή, συζητήθηκε το θέμα στη συνεδρία σας και σε αυτό. Σας παρακαλώ, κατόπιν όμως ερωτημάτων που μας θέτηκαν από τον Νομαρχιακό Σύμβουλο κ. Παπαδοπόδη για το σχεδιασμό του σχετικά με το επέτειο έργο, μετέπειτα της ανωτέρου συνεδρίας, στην οποία η υπηρεσία μας δεν ήταν παρούσα, προχωρήσαμε σε περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, ερχόμενοι σε επαφή μεταξύ άλλων και με έναν εκ των αναδόχων της ΜΠΕΣ. Από τη διερεύνηση αυτή προέκυψε ότι ο οδός που πραγματεύεται υπόψη με τέτοιες περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι το πρώτο τμήμα του προτινόμενου νέου διαμήκη άξονα Ζακύνθου Βολιμών και ότι για το δεύτερο τμήμα του, από κάπου πηγατακείο νέο Άγιο Νικόλαο Βολιμών, έχει ανατεθεί η ΜΠΕ σε άλλο ανάδοχο. Πέρα του κατά πόσο είναι εντεταιρημένο για ένα έργο τέτοια κλίμακα η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων να εκπονείται τμηματικά και από διαφορετικού αναδόχου, είναι εντελώς απαραίτητο η δημοσιοποίηση και οι γνωμοδοτήσεις να γίνουν ταυτόχρονα και για τα δύο τμήματα της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε να υπάρχει πλήρης συλλογική εικόνα για το έργο και τις επιπτώσεις του, πράγμα που σε καμία περίπτωση δεν κάνει το πρώτο τμήμα της ΜΠΕ. Σε αυτή την αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου, σε άλλες εποχές, τις οποίες δεν αξίζει να σας αναφέρουμε, αλλά το λέω έτσι για το ιστορικό να το γνωρίζουν και οι κύριοι οι οποίοι είναι παρόντες εδώ απόψε, έγινε μια πολύ μεγάλη μάχη για να πάρουμε τις μελέτες η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς, παρά τις αποφάσεις, η περιφέρεια έκρινε καλώς ότι πρέπει αυτή να πάρει τους δύο μεγάλους άξονες, οι οποίοι ήταν Ζάκυνθο Βασιλικό, Ζάκυνθος Βολίμα και επίσης εάν δεν κάνω λάθος, ήταν και ένα δύο μικρά έργα μέσα. Είχα πει εδώ ότι αυτά τα δύο έργα, καταρχήν θα πρέπει να ξέρετε ότι δεν εντάσσονται σε ΕΣΠΑ. Και δεν εντάσσονται στο ΕΣΠΑ, διότι το κόστος είναι τεράστιο. Και το ΕΣΠΑ της περιφέρειας δεν έχει το χρηματικό ποσό να μπορεί να το εντάξει. Είχα λοιπόν εγώ το θάρρος, γιατί δεν μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα της αληθείας και της αυτοδιοίκησης και έχουμε μάθει να λέει ο καθένας ό,τι θέλει αέρα να μιλάει και μερικοί να το λένε τον αέρα ότι είναι σωστό. Τι είχα πει, ότι αν τα έργα δεν σπάσουν αυτά, δεν μπορούσε να γίνει ποτέ. Τότε δεν είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατίας, ήταν προηγούμενη. Δεν έχει σημασία όμως. Υπήρχαν φωνές που λέγανε ας το καθαρίζουμε εμείς με την κυβέρνηση δική μας, θα πούμε σε κρατικό προϋπολογισμό και θα γίνει. Πέρασε μια κυβέρνηση ή τι άλλη. Ο Περιφερειάρχης, ο σημερινός, δεν είχε ακόμα αντιβούλιο, Μάρτιν, πήρε δημοκράτες μελέτες, μπήκε με διευθυντικό γραφείο, έσπασε το ένα και πρέπει να έχει κάνει και συμπληρωματική σύμβαση μέσα, έτσι, και οι νομαρχίες εκεί του έρχεται, κοιτάμε και παρατηρούμε, βλέπουμε ένα πολύ ωραίο δρόμο που θα δούμε και πού εμπλέκουμε εμείς.
Και θέλω να παρακαλέσω τον Σπύρο προσωπικά, άλλαξε η κυβέρνηση, κύριε Πλέσσα, τώρα. Και πήγε μια άλλη κυβέρνηση. Εγώ είχα μια δέσμευση για αυτά τα λεφτά. Πιθανώς έφυγε αυτή η δέσμευση. Έτσι, και θα την παλέψουμε με νέες συνθήκες και αλλού. Όταν εμείς πούμε απόψε όχι, ανεξάρτητα αν έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε ή όχι, έχει τελειώσει. Εάν περιμένουμε να γίνει και το άλλο τιμή, μετά από 1,5 χρόνο, η μελέτη μπορεί να κάνει και 2 χρόνια. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν τα λεφτά στην περιφέρεια, να πει μην γίνει το έργο. Η υπηρεσία μου σε σχέση με το θέμα κατά κάποιο τρόπο παραπλανήθηκε. Παραπλανήθηκε γιατί για πρώτη φορά στα χρονικά για μια μελέτη τέτοια κλίμακα γίνεται σπαστή. Δηλαδή αυτή η μελέτη σπάει σε 2 κομμάτια. Σε αυτά τα χρόνια που έχουμε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο ποτέ δεν έχει συμβεί για ένα έργο στη Ζάκυνθο να χωριστεί η περιβαλλοντική μελέτη σε 2 τμήματα, αφού πρόκειται για ένα ενιαίο έργο. Όντως υπήρξε παραπλάνηση της υπηρεσίας, επαναλαμβάνω, δεν προσέξαμε όπως άνθρωποι και αναλαμβάνω την ευθύνη γι' αυτό. Δεν ήμουν στο Νομαρχιακό Συμβούλιο όλα αυτά τα χρόνια που γινόταν κουβέντα για τον δρόμο για να έχω σαφή εικόνα για ποιο δρόμο πρόκειται. Είδα μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κάναμε μια τεχνική περιγραφή της μελέτης και εισηγηθήκαμε σχετικά. Εκ των υστέρων όμως αποδείχθηκε ότι πραγματικά η μελέτη ήταν μόνο ένα τμήμα του συνολικού έργου. Και εδώ τίθεται ένα σημαντικό ζήτημα που πιστεύω είναι κατανοητό σε όλους μας. Δεν μπορείς τεχνοκρατικά πάντα να έχεις μια συνολική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γιατί αυτός είναι ο λόγος της εισηγητικής έκθεσης και γι' αυτό το Νομαρχιακό Συμβούλιο που νομοθετεί. Δεν γνωμοδοτεί για τη σκοπιμότητα του έργου, γνωμοδοτεί για τις συγκεκριμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και κατά πόσο η συγκεκριμένη μελέτη αντιμετωπίζει αυτές τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για να γίνει αυτή η συζήτηση και να καταλάβουμε καταρχήν περί ποιου οδικού άξονα πρόκειται. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη δική μας ενέργεια προς το οποίο περιβάλλοντος να ανοιχνεύσουμε ποιοι ακριβώς οδικοί άξονες είναι, γιατί και εμείς στο μυαλό μας είχαμε για νέο οδικό άξονα το Ζακίνθι Πολυμόν. Όταν μετά και από τη διευθύνση βλέπουμε Ζακίνθου Πηγαδακίων να σταματάει, ποιος δρόμος είναι αυτός. Άρα λοιπόν, αυτό που ζητήσαμε ήταν και με το γραπτό, το χειρόγραφο υπηρεσιακό κείμενο που έστειλε στον κύριο Ντάγιο, που ήταν αρχικογράφος, και το αναφέρατε εσείς, καταλήγεται, ζητάμε να επανέλθει το θέμα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και ζητάμε να παρήσετε και με εισηγητή. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ψηφίσουμε για ένα τόσο σοβαρό θέμα με τον τρόπο που το αντιμετωπίσαμε στην πρώτη συνεδρίαση.